Τόλης Φακιανάκη, τον πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας και ερευνητής τεχνικών εγκλημάτων. Καλημέρα σας, κύριε Φακιανάκη. Καλημέρα. Τι κάνετε? Εδώ... καλά. Είμαστε όσο μπορούμε να είμαστε καλά με αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Σωστά, στρατηγέ. Στρατηγέ, είστε το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται άπαντες για να μάθουν πώς να προστατεύσουν τα παιδιά μας. Αυτό είναι το κομβικό θέμα για όλους. Και ο πρώτος, θα το πούμε αυτό τώρα, ναι, κύριε Σφαγιανάκη, δεν είναι ναι, γιατί σας έχουμε μαζί μας, που στήσατε αυτό το δίκτυο όλο και στην ελληνική αστυνομία. Από το 2000 έχω στήσει το δίκτυο αυτό. Μετά την ελληνική αστυνομία κάνουμε όλες τις διαδικασίες αυτές μέσω του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, του CSI, και πιστεύω ότι σήμερα είμαστε πρώτον πυλών να μας ανακοινώσουν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Μας αξιολόγησαν από το εξωτερικό και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα το CSI θα μπει όπως πρέπει. Με λίγα λόγια, θα συνεχίσει το έργο του και σε άλλο επίπεδο. Βέβαια, υπάρχει σώμα δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, υπάρχει θεσμικά σώμα δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ελληνική αστυνομία. Ο κ. Φαγκανάκη υπάρχει. Είστε ακόμα αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας. Όχι, όχι. Είναι απόστρατος αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας. Έχετε χάσει επεισόδια, κύριε. Δεν είστε απόστρατος. Έχω φύγει από την αστυνομία. Να τιμάτε και τους νέους συναδέλφους σας, αυτό λέω. Τους θυμάμαι πάντοτε. Και το κάνει πάντα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι είναι... Και σε κάθε ομιλία μου κάνω και χειροκρότημα για την ελληνική αστυνομία. Φαντάζομαι, κύριε Καράμερο. Και φαντάζομαι, στρατηγέ, οι περισσότεροι στρατηγέ δούλεψαν μαζί σας για να μάθουν τη δουλειά τους χρόνια, έτσι είναι. Είναι ήδη μαζί. Όλα τα παιδιά έχουν δουλέψει όλα μαζί μου. Έφυγα και δουλεύουν καλύτερα από ό,τι ήμουν εγώ. Μα έχουμε μιλήσει και σας τιμούν οι συνεργάτες. Για να λέμε τις αλήθειες, σας τιμούν. Επειδή ακουμπήσατε στην πιο ευαίσθητη πτυχή της ψυχής μου, η ελληνική αστυνομία είναι η ψυχή μου. Yes. Και σε κάθε ομιλία μου μπορείτε να ερευνήσετε, λέω, ένα χειροκρότημα στην ελληνική αστυνομία, κύριε Καραμέρο. Και σας τιμά αυτό, στρατηγέ. Αυτό είμαι εγώ, δηλαδή. Πάμε λίγο στους παιδόφιλους και στο διαδίκτυο. Πάμε λίγο στους παιδόφιλους. Ποιο είναι το προφίλ? Σε ευαίσθητη χορδή πατήσατε και γι' αυτό εκρήκτηκα. Καλά κάνατε και απαντήσατε, στρατηγέ. Κύριε Σφαγιανάκη, ποιο είναι το προφίλ, των παιδόφιλων, δηλαδή πώς λειτουργούν, ποιοι είναι, τι είναι? Το προφίλ των παιδόφιλων δυστυχώς είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι παιδόφιλοι. Οι παιδόφιλοι είναι άνθρωποι που δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει. Έχουμε εντοπίσει και είχαμε εντοπίσει και έχουν εντοπίσει και υπάρχουν από όλες τις τάξεις. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε ότι ο παιδόφιλος είναι μέσα στις καλές κοινωνίες, ούτε ο παιδόφιλος είναι στις χαμηλές κοινωνίες και τάξεις. Έτσι λοιπόν, έχουμε εντοπίσει από όλους τους επαγγελματικούς τομείς παιδόφιλους. Ο παιδόφιλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς είναι ανάμεσά μας και γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή που εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω ξεχνιάσει εκατοντάδες υποθέσεις παιδοφιλίας. Αυτό βέβαια δεν πάει να πει ότι η χώρα μου είναι μια χώρα παιδοφιλική. Εξηγούμαστε. Είμαστε στους τελευταίους δείκτες της Ευρώπης, γιατί έχουμε το καλύτερο τμήμα δίωξης κατά της παιδοφιλίας στη διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στρατηγέ, ερώτηση. Μπαίνει το παιδί μας, παίρνει το τάμπλετ. Όλα τα παιδιά έχουν πια, έτσι, από μία ηλικία και μετά. Από ποια ηλικία, εκείνη το από ποια ηλικία, σωστή ερώτηση, πρέπει να το πάρει και πώς πρέπει να το παρακολουθούμε και τι πρέπει να του λέμε. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, το τάμπλετ και το κινητό τηλέφωνο, το έξυπνο, γιατί τα απλά κινητά τηλέφωνα τα δίνουμε στα παιδιά μας από την ηλικία που τα στέλνουμε μόνο τους στα περίπτερα, από 6, 7, 8 ετών. Πρέπει να έχουμε ένα κινητό εντός εισαγωγικών κατάστοχο. Αν χαθεί το παιδί μας, δεν ξέρουμε που είναι. Το απλό, το 8 ευρώ το κινητό, για θέμα ασφαλείας και μόνο. Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα που τα έχουν δυστυχώς όλα τα παιδάκια, συν τα τάμπλετ, τα παίρνουν μετά από τα 12-13, λένε οι επιστήμονες και οι ειδικοί που τα έχουν κάνει την παραγωγή. Εκτός εάν στα σχολεία τους τα έχουν ως ειδικό εργαλείο. Για μάθημα. Τα παιδιά πάνε στο δημοτικό με τα τάμπλετ. Για τα τάμπλετ και τα λάπτοπ. 6-7 ετών δεν στέλνει κανείς το παιδί στο περίπτερο. Να ρωτήσω κάτι. Πέστε μας κάτι. Κύριε Σφαγιανάκη, οι άνθρωποι, οι παιδόφιλοι, προφανώς είναι και άρρωστοι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπιστεί ειδικά το πρόβλημα, έχω την αίσθηση. Η παιδοφιλία είναι μια ασθένεια, θα ξέρετε. Εκεί πατάνε πάρα πολύ και σε δικαστικές αποφάσεις έχουν πατήσει κάποιοι ότι εγώ, κύριε, είμαι άρρωστος. Δεν το θέλω, αλλά μου βγαίνει. Αυτό είναι θέμα καθαρά δικαστικό. Θα ξέρετε κάτι, ότι τα δικαστήρια άλλα δέχονται, άλλα όχι, την παιδοφιλία ως ασθένεια. Και θα ξέρετε ότι δυστυχώς αυτοί οι
άνθρωποι, δυστυχώς, αντί να πάνε σε ιδρύματα ψυχιατρικά να θεραπευτούν, πηγαίνουν σε φυλακές μαζί με τους άλλους. Τώρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά? Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα alert, κάποια εφαρμογή που υπήρχε πάνω στους υπολογιστές. Τη στιγμή που εσείς εντοπίζετε ένα βίντεο το οποίο είναι κάποιος την πέφτει στο παιδί μας, γιατί να ξέρετε κάτι, η κερκόπορτα του εγκλήματος είναι το chat. Όλοι οι παιδόφιλοι την πέφτουν μέσα από ένα εικονικό δωμάτιο επικοινωνίας. Το λεγόμενο chat rooms. Αυτό το chat είναι ό,τι χειρότερο. Όλοι οι ειδικοί λένε να παίζετε παιχνίδια, αλλά μην μιλάτε στα chat. Όταν λοιπόν δείτε τον παιδόφιλο και την πέφτει στα παιδιά σας μέσα από ένα chat, αυτό είναι ό,τι χειρότερο, και τότε πρέπει να ενημερώσετε στο 1188 τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία είναι παρούσα και η οποία κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Να εντοπίσουμε ακριβώς σε ποιο chat είναι ο παιδόφιλος, γιατί δυστυχώς, εάν δεν ενημερώσεις και δεν πεις, αυτοί πολλαπλασιάζονται και η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη για τα παιδιά μας. Τώρα, το 1188 είναι. Μάλιστα. Τώρα το επόμενο, οι εκδηλώσεις οποίες κάνετε και εσείς βεβαίως και η αστυνομία κτλ. Πότε έχουμε την επόμενη εκδήλωσή μας, κύριε Σφαγιανάκη? Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε χθες σε 850 παιδιά στα Χανιά μέσω της ΑΝΕΚ, η οποία η ΑΝΕΚ έχει ένα φοβερό, μια φοβερή εγκατάσταση. Μέσα εκεί εκπαιδεύουμε τα παιδιά της Κρήτης. Χθες ήταν η τελευταία μας, γιατί λόγω του κορονοϊού έχω την ευθύνη ότι δεν πρέπει μέχρι να σταματήσει η επιδημία εγώ να φωνάζω 800 και 1000 άτομα κόσμο. Σωστά. Υπάρχει κίνδυνος και από μόνος μου σταμάτησα τις εκδηλώσεις μέχρι νεοτέρας, μέχρι το Υπουργείο Υγείας δώσει κατευθύνσεις για το κομμάτι αυτό. Κύριε Σφαγιανάκη, μια που σας έχουμε να σας κάνουμε μια ερώτηση που απασχολεί πολλούς γονείς παιδιών δημοτικού εκεί προς τις τελευταίες τάξεις. Όταν δούμε ένα παιδί και αρχίζει και έχει εθισμό με ένα παιχνίδι σε μία από τις παιχνιδομηχανές, δεν χρειάζεται να πω. Ναι, υπάρχουν πολλές. Από το Fortnite μέχρι. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Με κατανόηση, με απαγόρευση, με. Ξέρετε κάτι. Ποτέ δεν απαγορεύουμε. Άλλοι λένε να κατεβάζουμε την ταχύτητα στο ίντερνετ για να αποθαρρύνεται το παιχνίδι, να παίζει το παιδί να παίζει το παιχνίδι. Ξέρετε κάτι. Κάτι πρακτικό να μας πείτε. Πολλοί γονείς μου λένε, ποιο πρόγραμμα είναι το καλύτερο να παρακολουθήσω το παιδί μου? Και εγώ τους απαντάω μονολεκτικά. Παρακολουθούμε μόνο τους κακοποιούς και όχι τα παιδιά μας. Εγώ δεν ρωτήσω αυτό, λοιπόν, αλλά εντάξει. Τα παιδιά μας δεν τα παρακολουθούμε, τα υποφτεύουμε. Για τον εθισμό εγώ ρώτησα, δεν ρώτησα για την παρακολούθηση. Άρα τώρα σε αυτά τα παιχνίδια... Εγώ σας λέω κάτι τώρα, ότι αν το παιδί σας έχει πρόβλημα, το οποιοδήποτε παιδί στον κόσμο εθισμού, τότε υπάρχουν οι ειδικοί ψυχολόγοι. Είναι αδιανόητο εμείς να κάνουμε τεχνάσματα από μόνοι μας, να πειραματιζόμαστε το παιδί μας. Υπάρχουν ψυχολόγοι. Δόξα τω Θεώ, η χώρα μας έχει καλούς ψυχολόγους. Δηλαδή, όλα τα παιδιά που παίζουν 2-3 ώρες παιχνίδι. Όχι 2 ώρες. Ο εθισμός είναι άλλο. Να βάζουμε ένα όριο. Τα όρια να μας πείτε. Τα όρια είναι μέχρι το πολύ 1,5 με 2 ώρες τη μέρα, ανάλογα με την ηλικία. Εάν το παιδί είναι ηλικία 17-18 ετών, κρίνει μόνο του την ώρα, πάνω από 3 ώρες αρχίζει ο εθισμός. Αυτό είναι σίγουρο. Μέχρι 3 ώρες είναι το ταβάνι. Οι 3 ώρες. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και κάνω και μια άλλη ερώτηση. Για τις πιο μικρές ηλικίες, κύριε Σφαγιανάκη. Για το Instagram. Οι ηλικίες που πρέπει να ξεκινάνε τα παιδιά να παίζουν παιχνίδια μέσα στα διάφορα φόρμουλα από 8-9 ετών, τα απλά παιχνίδια, το πολύ μία-μιάμιση ώρα τα 7-8-9 ετών. Ωραία. Κύριε Σφαγιανάκη, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ θερμά. Καλό πρωινό. Γεια σας. Πού πάμε